Μετά από μια εξαντλητική, είναι η αλήθεια, σημερινή μέρα και συζήτηση, όπως και οι τρεις προηγούμενες μέρες, πράγματι έτσι εξετάζονται τα τελευταία χρόνια τα νομοσχέδια και νομίζω ότι αυτό δεν είναι σε όφελος τελικά και της όλης συζήτησης. Εν πάση περιπτώσει, είναι ζήτημα της πλειοψηφίας, αυτό επικρατεί, το έχουμε πει 100 φορές. Θέλω να σταθώ λιγάκι στο ζήτημα του περιβάλλοντος. Ξέρετε, στο περιβαλλοντικό ζήτημα υπάρχει μια διάσταση που πιθανά να είναι και η πιο κρίσιμη σε αυτό το ζήτημα. Και αυτή η διάσταση είναι η ταξική διάσταση αυτού του ζητήματος. Ακριβώς αυτή τη διάσταση επιμένει το ΚΚΕ να αναδεικνύει με τις παρεμβάσεις του και με τη δράση του γενικότερα και μέσα στη Βουλή αλλά και έξω από αυτήν. Το περιβαλλοντικό ζήτημα δηλαδή ούτε αταξικό ούτε υπερταξικό όπως όλοι οι υπόλοιποι θα θέλατε δεν είναι. Είναι ένα καταξοχήν ταξικό ζήτημα. Οι αποδείξεις είναι πάρα πολλές. Το νομοσχέδιο αυτό προσφέρει ακόμα περισσότερες. Να πάρουμε το πρώτο κεφάλαιο, το δεύτερο μάλλον, την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και των περιβαλλοντικών ελέγχων. Ποιοι άραγε θα αποφεύγουν αυτούς τους ελέγχους και ποιοι θα παίρνουν με μεγάλη ευκολία αυτές τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις. Μα ασφαλώς οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Για αυτούς μιλά το νομοσχέδιο, σε αυτούς αναφέρεται. Έγινε ένας ελιγμός από την ηγεσία του Υπουργείου με το τρίτο κεφάλαιο, με την απόσυρση, την προσωρινή απόσυρση, αυτό μας είπε ο κύριος Υπουργός, των άρθρων για τις χρήσεις γης των προστατευόμενων περιοχών. Τι να υποθέσουμε τώρα, ότι θα έρθουν ακόμα χειρότερες αυτές οι διατάξεις. Θα έχουμε δηλαδή ακόμα περισσότερες χρήσεις γης στις προστατευόμενες αυτές περιοχές και στις τέσσερις ζώνες. Θα δούμε. Εδώ θα είμαστε, θα περιμένουμε. Να προχωρήσουμε στα αιωλικά υπεράκτια πάρκα. Σε ποιους απευθύνονται αυτά τα πάρκα? Σε αυτούς που έχουν, όπως έλεγε παλαιότερα ο κύριος Παπάς του ΣΥΡΙΖΑ για τους τηλεοπτικούς σταθμούς, σε αυτούς που έχουν μεγάλα πορτοφόλια. Είναι σπορά ακριβά αυτά. Λοιπόν, όλες αυτές οι ρυθμίσεις λοιπόν και οι ευκολίες και οι δυνατότητες που ανοίγονται έτσι ώστε να αξιοποιηθούν πια και οι θάλασσες εκτός από τα βουνά, αναδεικνύουν αυτό που είπαμε πριν για την ταξική διάσταση αυτού του ζητήματος. Αν θέλετε ένα επιχείρημα που να ενισχύει την άποψη του ΚΚΕ σε σχέση με αυτό, είναι και η μετατροπή του ΟΦΠΚΑ, του Οργανισμού δηλαδή Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, σε ένα βασικό εργαλείο εμπορευματοποίησης γενικότερα της περιβαλλοντικής πολιτικής. Και το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι πρωτοστατεί στο να μπει εισιτήριο πια για να μπαίνει κανείς σε οποιοδήποτε εθνικό δρυμό σε όλη τη χώρα. Και τα χρήματα αυτά, σύμφωνα και με το ίδιο το νομοσχέδιο, αυτός ο οργανισμός, ο δημόσιος οργανισμός, μην το ξεχνάμε, θα χρηματοδοτεί πέρα από δήμους και δημόσιους οργανισμούς, θα χρηματοδοτεί και πανεπιστήμια της αλλοδαπής, περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι οποίες οι περισσότερες, από ό,τι ξέρω, έχουν μια διεθνή διάσταση, δεν είναι αμιγώς ελληνικές. Να πάμε στα υδατορέματα, στα ρέματα. Στο άρθρο 42, εκεί, άλλες διευκολύνσεις σε σχέση με την καταπάτηση αυτών των ρεμάτων, που όλο και στενεύουν με αποτελέσματα πολύ τραγικά τις περισσότερες φορές και δεν υπάρχει ίσως πιο τραγικό παράδειγμα από αυτό που έγινε στη Μάντρα πριν από μερικά χρόνια. Με όλα αυτά λοιπόν, και θα μπορούσα να πω κι άλλα ακόμα περισσότερα και τα έχουμε αναδείξει στις τοποθετήσεις μας εδώ όλοι οι βουλευτές του ΚΚΕ και ο Γενικός Γραμματέας βεβαίως, αναδεικνύουν αυτό που είπα πριν, την ταξική διάσταση της περιβαλλοντικής πολιτικής. Είναι αυτή που μας χωρίζει, είναι αυτή η κόκκινη γραμμή, η διαχωριστική γραμμή που μας χωρίζει, που χωρίζει το ΚΚΕ από όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Θέλω να σταθώ λιγάκι τώρα στις τροπολογίες. Έχω ένα λεπτό. Θέλω να πω λιγάκι για την Υπουργική Τροπολογία του 1404 και το άρθρο 5 του Υπουργείου Πολιτισμού. Νομίζουμε ότι θα πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή αυτή η ομοιρία των εργαζομένων και αναφέρομαι στους εργαζομένους του ελληνικού φεστιβάλ, τόσο απαραίτητου ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, για όσους παρακολουθούν τις τέχνες, και δεν νομίζω ότι αποτελεί λύση
η μετάθεση για άλλον ένα χρόνο των συμβάσεών τους. Νομίζουμε ότι θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να μονιμοποιηθούν και να σταθεροποιηθούν στη δουλειά τους, άλλωστε είναι τόσο απαραίτητη. Τώρα, οφείλω εδώ να πω για τις τρεις τροπολογίες, τις υπουργικές, για τις δύο μάλλον, οι οποίες έχουν πολλά άρθρα, με τον τρόπο που κατατίθενται και με τον τρόπο που συζητούν αυτές τις τροπολογίες, δεν βοηθάνε. Οι περισσότερες από αυτές έχουν ετερόκλητες διαστάσεις και για να τοποθετηθεί κανείς συνολικά σε μια τροπολογία η οποία αποτελείται από 6-7 άρθρα, βαραίνουν κάποια άρθρα περισσότερο. Γι' αυτό λοιπόν στη 1403, για να μην μακρηγορώ, ψηφίζουμε όχι, αλλά όμως στα άρθρα 1 και 2, 1, 2 όπως και 7 και 8 αυτής της τροπολογίας ψηφίζουμε παρόν, και όχι ψηφίζουμε στο άρθρο 3, 4, 5 και 6 της τροπολογίας 1403. Ενώ στην τροπολογία 1404, την οποία συνολικά καταψηφίζουμε, λέμε ότι στο άρθρο 1, στο άρθρο 3, στο άρθρο 5 ψηφίζουμε παρόν, ενώ στο άρθρο 7 ψηφίζουμε ναι. Κάνουμε αυτές τις διευκρινήσεις να καταγραφούν στα πρακτικά, γιατί διαφορετικά μπορεί να παρεξηγηθεί η ψήφος μας συνολικά σε μια τροπολογία που περιέχει 7-8 διαφορετικά θέματα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.